Συγγνώμη λίγο, το ότι έχουμε ξεφύγει μπροστά 12-14 βαθμούς. Ολυμπιακός βόλεμος, εντάξει, όπως κατάλαβες. Ναι. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε και κριτική. Συνέχισε να ακούς το σχόλιο. Θα σου πω γιατί, Αποστόλη. Ναι. Εδώ και 3-4 αγωνιστικές. Πρώτον, ας ξεκινήσουμε από πίσω, να πάρουμε τα πράγματα από πίσω. Εντάξει. Και γι' αυτό δεν ξέρω αν ευθύνεται μόνο ο προπονητής ή ποιος, ή ο προπονητής τερματοφυλάκων. Λοιπόν, από το παιχνίδι με το Βάζολο και μετά, ο Γεωργίου είναι τρεις και τσίου. Εντάξει. Άποψή σου. Ναι, άποψή μου, ναι. Άποψή μου. Εντάξει, δεν είπα ούτε να την ασπαθείς ούτε να... Αλλά είναι κάτι ότι βλέπεις ότι μια σέντρα οτιδήποτε γίνει πίσω ότι βρωμάει. Εντάξει, εγώ έχω δει την Αυγήνη τερματοφύλακας και μικρή και μεγάλη περιοχή τους μαζεύω όλες κουβάρια και δίκη στο κάτω-κάτω. Δεν έφταιγε σήμερα για τον γκολ που δέχτηκε, δεν έφταιγε σήμερα. Όχι για σήμερα, Αποστόλη, δεν σου λέω, σου μιλάω για προχθές. Αλλά είπα, μάτε, εντάξει. Όχι, ναι. Ένα λάθος. Δεν ήταν το πρώτο, βέβαια, ήταν το δεύτερο. Και άμα βάλουμε με τον Παναθηναϊκό, τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερον για το Ρόκα, εντάξει, είχαμε πει ότι το παιδί καταρχάς είναι πάρα πολύ καλός χαρακτήρας, όντως. Και εγώ τον γούσταρα πάρα πολύ και πολύ ο παδί του Λιτάκου Βόλου. Γεγονός. Αλλά κάτι που είχαμε πει είναι ότι θα τον κάψουμε. Εντάξει, όπως και τον κάψαμε. Θα μπορούσε να τον κρατήσει το Ρόκα, από τη στιγμή που έφυγε ο Βαζάκα, θα μπορούσε να φέρει έναν προπονητή και να κρατήσει και το Ρόκα ή για προπονητή τερματοφυλάκων ή βοηθό προπονητή, όπως ήταν. Δεν νομίζω να έκαψε το Ρόκα η διοίκηση των Ερυθρολεύκων. Για τον απλούστατο λόγο. Για τον απλούστατο λόγο. Πώς? Είναι άπειρος. Δεν αμφιβάλλει κανένας γι' αυτό. Δεν είπαμε δεν δουλεύει. Δεν αμφιβάλλει κανένας γι' αυτό, αλλά η εμπειρία, το περίφημο δηλαδή know-how που λένε όλοι, αποκτάται μέσα από την διαδικασία των αγώνων. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις όμως όπως πάλι πάλι πειράματα από τη στιγμή που έχεις χάσει μια χρονιά. Πέρυσι χάθηκε όπως χάθηκε η χρονιά. Δεν μπορείς τώρα πάλι να κάνεις πειράματα. Μα δηλαδή ποιος έκανε πειράματα. Έχει πολλοί αγώνες τώρα. Δεν είναι να άφησε τρία παιχνίδια τελείως ή όπως ήταν πέρυσι. Δηλαδή μισό λεπτάκι. Όταν ήταν 14 παιχνίδια ήττητος, θεωρούσες ότι η υπόθεση Ρόκα είναι πείραμα. Όχι. Από τότε άλλαξε η ψυχολογία. Κάποια παιχνίδια πήγε καλά η ομάδα και από εκεί και πέρα άρχισε να υπάρχει μια κάμψη. Γεγονός ότι υπάρχει όταν... αγωνιστική κάμψη υπήρχε, ναι. Ναι. Και γι' αυτό και η διοίκηση λοιπόν των Ερυθρολεύκων, ο κ. Καραγιάννης, λέει ότι προκειμένου κάτι πρέπει να γίνει. Και για να γίνει κάτι, ένα σοκ δυνατό, απέλυσε. Σταμάτησε τη συνεργασία με όλο το προπονητικό team. Και με τον κύριο Πετσιμέρη τον βοηθό, και με τον κύριο Μπολεβίνη τον βοηθό των τερματοφυλάκων, και με τον κύριο Σουλάκη, τον γενικό διευθυντή. Συγγνώμη, Αποστόλη, είναι ότι δεν πρέπει να χαϊδεύουμε αυτιά. Ίσως αυτό που ξέφυγε μπροστά η ομάδα κτλ. Και από εσένα, αλλά ίσως και από κάποιους άλλους. Ναι. Όλα αυτά τα πράγματα, επειδή οι παίκτες βγαίνουν, πίνουν καφέ εδώ, κυκλοφορούνε το ένα το άλλο, κάπου πήραν και τα μυαλά τους αέρα, έτσι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι πήραν τα μυαλά τους αέρα. Απλά δεν υπήρχε χημεία, ρε παιδί μου, είχε χαλάσει. Ο καταλύτης που έμπαινε μέσα στα δύο προϊόντα, τα οργανικά ή ανόργανα, για να γίνει η χημική αντίδραση, έπαψε να κάνει αυτό το... Που έπρεπε να κάνει. Οι χημικοί που μας ακούνε καταλαβαίνουν. Ναι, ακριβώς. Τώρα που τα τελευταία παιχνίδια καταρχάς δεν υπήρχε πειθαρχία, όποιος παίρνει τη... Δηλαδή και σήμερα το έβλεπες αυτό, ρε παιδί μου, ή ο Νικολιάς ή ο Α, ο Β. Εντάξει, είπα, μια προσωπική ενέργεια θα χρειαστεί από ένα παίχτη για να κάνει τη... Έτσι, από ένα παίχτη που το γνωρίζει. Αλλά από εκεί και πέρα φαινόταν ότι δεν υπάρχει πειθαρχία, έτσι. Τώρα δεν ξέρω γιατί. Η ομάδα χρειαζόταν ένα σοκ. Η ομάδα χρειαζόταν ένα σοκ. Ναι. Και το σοκ αυτό ήρθε. Επίσης, με αφορμή την μπάσα που μου δώσατε στην αρχή της κουβέντας μας για το αν θα πρέπει να κάνουμε κριτική, φυσικά και θα κάνουμε κριτική. Φυσικά. Αλλά αυτό που συμβαίνει όμως στο ΕΑΚ είναι κάτι που εγώ προσωπικά δεν το... Δηλαδή τρελαίνομαι, λέω, τι γίνεται. Για ποιο, για την Κιούχαρης τώρα που... Και βέβαια. Αποστόλη, να σου πω κάτι όμως. Δεν έπρεπε να γιουχαριστούν κάποιοι άλλοι και χειροκροτήθηκε αυτός που έπρεπε να γιουχαριστεί, το ξέρεις. Η γιούχα είναι απαράδεκτο. Εντάξει, πράγμα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εντάξει σε αυτό το σημείο. Αλλά
Σου είπα και πάλι, εντάξει, είναι κάπως λάθος τώρα να χαϊδεύουμε αυτιά, έτσι. Ο Μπρέσκα ήταν κάποτε ο Μπρέσκα και τώρα είναι... τέλος πάντων. Συμφωνώ σε όλα όσα λες. Συγγνώμη και για τον Ενικό κιόλας. Όχι, καλά κάνεις. Σε όλα όσα λες, αλλά γίνεται η κουβέντα με τον Ενικό πιο οικεία. Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, συμφωνώ με όλα όσα λες. Δεν διαφωνώ με τίποτε. Η ομάδα δεν πήγαινε καλά, δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο και ειδικά μετά τη μαγούλα ο Ολυμπιακός έπρεπε να μασάσει και να φτύνεις. Ναι. Δεν πήγαινε. Όχι, έδειξε κάποια. Εντάξει, φαινόταν. Αλλά οι οπαδοί, οι άνθρωποι της ομάδος, αυτοί που βρίσκονται στην εξέδρα, απαγορεύεται κατά τη διάρκεια του αγώνα να γιουχάρουν, να αποδοκιμάζουν. Θέλεις να γιουχάρεις μετά το τέλος του παιχνιδιού και εφόσον υπάρχει το αποτέλεσμα, βγάλε τα ντερά σου έξω, κάνε ό,τι θες. Αποστόλη, να σου πω κάτι τώρα έτσι και να κλείσω για να μην τέτοιο να μην γρηγορώ έτσι και κρατάω και τις γραμμές. Λοιπόν, ξέρεις γιατί κάπως έτσι λίγο γιατί τρελαίνεσαι. Τώρα ρε φίλε, ήρθε ένας κουρμπανάς και σου πήρε διπλό εδώ μέσα. Ο κουρμπανάς είχε πάρει τη χινάρη έξω εσένα. Εγώ έχω τρελαθεί 7.000 φορές. Εγώ τον κουρμπανά έβλεπα και τρελάθηκα. Γι' αυτό και δεν πήγα στη συνέντευξη τύπου σήμερα το απόγευμα. Εντάξει. Δεν μου είχε πάρει ένα χινάρι. Θυμάστε ότι τραβήξαμε με τον κουρμπανά. Απόλυτα. Με το χαϊδάρι και. Απόλυτα. Λοιπόν, απόλυτα θυμάμαι. Ο κουρμπανάς και μου πήρε διπλό εδώ μέσα. Και δεν είμαι στεναχωρημένος. Είμαι νευριασμένος. Ναι, ακριβώς. Αυτό. Για να πω το υπόλοιπο. Νευριασμένος είμαι. Τσατισμένος. Στεναχωρημένος όχι. Και ήταν στο παιχνίδι να πει ο Μίτσελ. Του πήρε τα σόβρακα ο Αναστασίου. Έτσι είναι όμως το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αλλά το να χάνεις από τον κουρμπανά, όχι, αυτό δεν το δέχομαι. Και εγώ, γι' αυτό δεν μπορώ. Τρελαίνω. Να σε καλά, παλικάρε. Ευχαριστώ. Γεια. Καλησπέρα. Α, πάμε σε. Εντάξει, ρε παιδιά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Και επειδή θέλουμε και εικόνα, δεν ξέρω, έχουμε εικόνα από Σέρες. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Απόστολε. Γεια. Ο Δημήτρης είμαι. Έλα, Δημήτρη. Βαρύς ο αναστεναγμός. Τι να κάνω, Σέρες. Εντάξει, αυτά που βλέπουμε είναι τρελά. Εντάξει, έχω χαζέψει. Πάσο εντός, εγώ θέλω να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στο Μανώλη το Ρόκα, στον Ηλία Ζεσολάκη και στα άλλα παιδιά. Προσφέραν αυτά που μπορούσαν να προσφέρουν τα παιδιά στον Ολυμπιακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε να είναι και μετέπειτα κοντά μας και στις χαρές και στις λύπες. Φαντάζομαι πως θα είναι, γιατί και αυτοί αισθάνονται ότι είναι κομμάτι αυτής της ομάδος. Λοιπόν, αυτά τελειώσαν όμως. Για μένα αυτή τη στιγμή πρέπει, προέχει να πάρεις προπονητή σοβαρό, καλό και έτοιμο για να πάρει την ομάδα αυτή και να τη φτάσει και πρώτα να τη φτάσει. Να φύγουν οι κοιλιές και τα προκύλια τώρα και να ξεκινήσει μια πορεία της ομάδος, 4 αγωνιστικές τώρα και 14 στα play-off πρωταθλητισμού, πορείας αυτής που αξίζει στον Ολυμπιακό Βόλο. Λοιπόν, η ομάδα αυτή δεν μπορεί να αποτύχει για 4 χρονιά. Το ξέρεις, το ξέρω και το ξέρουμε όλοι, έτσι. Με 6 ή 7 βαθμούς θα τερματίσεις την... Δεν είναι με ενδιαφέρον οι βαθμοί. Σου λέω... Με 0 να τερμάτιζα... Με 6 ή το πιθανότερο 7 βαθμούς θα αρχίσει τα play-off Ολυμπιακός Βολογαλάτη speaking. Μπράβο. Να το θυμηθείς. Λοιπόν, με 0 να τερμάτιζα, εγώ η ομάδα ήθελα να κάνει πορεία αποταλισμού. Πρέπει οι κύριοι που έχουν αυτή τη στιγμή και φοράνε τη φανέλα του Ολυμπιακού να σοβαρευτούνε. Λοιπόν, κάποιος μίλησε ότι και εσύ το είπες ότι γκρίνιαζε ο κόσμος σήμερα. Ρε εσύ Αποστολή, και οι ίδιοι δεν βοηθάνε τον κόσμο, ρε Αποστολή. Για σκέψου το λίγο. Εγώ το σκέφτομαι. Δημήτρη, το σκέφτομαι. Λοιπόν, 45 λεπτά δεν πιάσαμε στία, ρε Αποστολή. Πώς να σηκωθεί ο Φουκαράς ο ανθρωπάκος που πάει στο γήπεδο να περάσει 2 ώρες να ερεμήσει από τα προβλήματά του και να βοηθήσει την ομάδα που αγαπάει. Δημήτρη, δηλαδή ο Φουκαράς ο ανθρωπάκος, αφού βλέπει ότι ο ποδοσφαιριστής ομάδος του παραπέει. Ναι. Τι τον κάνει, τον βρίζει. Όχι, για... δεν βρίζει. Ότι τον γιουχαίζει. Τον γιουχαίζει. Δεν έχει γιουχαίζει κανένα. Εγώ καθόμουν στην 5, Αποστόλη δεν άκουσε κανένα να βρει παίκτη. Εντάξει, κρίνες υπάρχουν, έτσι. Μπορεί να βρει 45 λεπτά μια ομάδα να μην έχει κάνει ούτε μια ευκαιρία. Φυσικό και πόνο να γκρινιάξει, έτσι. Είναι γεγονός ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού Βόλου το έχουν αποδείξει. Δεν βρίζουν τους παίκτες. Ακριβώς. Είναι γεγονός αυτό. Λοιπόν. Αλλά αυτό έστω. Αυτοί οι λίγοι σήμερα ακούστηκαν γιουχαίσματα. Αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Μετά το μάτς, πες ό,τι θες. Πρώτο και καλύτερο.
Επειδή βλέπω μια κατάσταση, τα παιδιά που κάνουν πολύ καλή δουλειά από τους Αυστρία πρέπει να μετατοπιστούν και να πάνε πίσω από τον επότη Αθηνένα. Εκεί είναι η δουλειά τους. Ας το σκεφτούν, το συζητήσουν και εκεί πρέπει να πάνε. Για μένα. Ναι. Λοιπόν, ποδοσφαιρικά καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Λοιπόν, εμείς από εδώ στην 5 πρέπει τον επότη να τον έχουμε καροτσάκι. Λοιπόν, να ξεσηκωθεί η κερκίδα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ένα άλλο πράγμα. Πρέπει να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας. Έπρεπε η διοίκηση τον καιρό των μεταγραφών να κάνει κάποιες μεταγραφές που έπρεπε να κάνει και να μην αποδυναμωθεί η ομάδα. Φύγανε κάποιοι σημαντικοί παίκτες για την ομάδα και θεωρώ ότι οι παίκτες που ήρθαν αυτή τη στιγμή, κάποιοι από τους παίκτες δεν έχουν αποδείξει, μάλλον ότι μπορούν να προσφέρουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα αυτά που χρειάζεται. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, εγώ αυτό θεωρώ. Λοιπόν, η άποψή μου είναι... Μετά, ένα λεπτάκι, να μου τα πεις όλα μαζί. Ναι. Μετά, θεωρώ ότι ο Μανώλης ο Ρόκας έχω ξαναβγεί όταν ανέλαβε προπονητής ο Μανώλης. Έτσι, αν το θυμάσαι. Και είχα πει το εξής, μήπως αυτό το παιδί θα το κάψουμε στην πορεία. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό το παιδί το κάψαμε. Διότι δεν ήταν έτοιμος ο Μανώλης να αναλάβει αυτό το ρίσκο της ομάδος. Και αυτό φάνηκε, ειδικά μετά την ήττα με τον Παναθηναϊκό, η γύμνια της ομάδος. Θεωρώ ότι η ομάδα φέτος δεν έχει παίξει στο 90% των παιχνιδιών φέτος μπάλα, να ευχαριστήσει τον κόσμο. Έχουν έρθει όλες οι ομαδούλες, όλα τα κουρέλια εδώ μέσα, ο Βίζας, η Γλυφάδα, η Μαγούλα, όλες οι ομάδες και έχουν βάλει γκολ μέσα στο κάστρο του Βόλου. Δεν θα σκεφτούμε ότι κάτι φταίει. Η ομάδα φτιάχνει την τελευταία ώρα, δεν ήταν τόσο κακό. Να μην κάνει 45 λεπτά να μην ακουμπήσει εστιά. Εστιά. Κατέβαινε, δηλαδή αυτά που παιχτήκανε σήμερα τα συστήματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν τρελά. Μπήκε ο Καράς στο αμυντικό χάφ. Δεν θα ξεχάσουμε τι ξέρουμε δηλαδή. Κάθε εβδομάδα είχαμε 4-5 αλλαγές. Κάποια στιγμή θα πρέπει να δέσει μια ομάδα. Να γίνεται μόνο 2 αλλαγές και αυτό γιατί πρέπει να γίνουν. Λόγω τιμωριών, λόγω. Δεν μπορεί να αλλάζει μια 5-6 παίκτες κάθε εβδομάδα δηλαδή. Να κάνουμε rotation 3 αγωνιστικές πριν να αρχίσουν τα play-off. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Καλό μήνα. Να είσαι καλά. Θα ακούσεις το σχόλιο. Θα ακούσεις το σχόλιο. Να μου πεις αν ξέρουμε τον καινούργιο προπονητή. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλησπέρα. Πρέπει να απαντήσουμε όμως. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το απόγευμα ο Γιώργος Τράγκας είχε τον Αλέξη τον Κούγια. Και ο Κούγιας είπε για το ποδόσφαιρο ότι με χτυπήσανε Ιταλοί και λέγονται στην Ιταλική φρασιολογία γκαμπέτα. Λοιπόν, ανέφερε και το παιχνίδι Πανηγυριακός Ολυμπιακός Βόλου. Ανέφερε και την Λάρισα, ανέφερε και την Λάρη και την Άρη στο παιχνίδια. Ανέφερε ότι για να πάνε στην ΕΠΟ με τον Σαρή πρέπει να έχουν μπράβος εκεί πέρα ο Αλέξης ο Κούγιας. Και μάλιστα είπε και για την Ασυλία τον Μπέο ότι στον Ερασιτέχνη Πανιόνιο 100 άνθρωποι τον κυνηγούσαν τον Μπέο και αν δεν είχε τους μπράβους δεν θα ήταν ζωντανός. Καλή νύχτα. Και επειδή τα είπε αυτά ο Αλεκάκος ο Κούγιας, τι σημαίνει ότι ισχύουν, μην ασχολείστε με το τι λέει ο Αλέκος ο Κούγιας, γιατί ό,τι πιο γραφικό υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο το αντιπροσωπεύει, το εκπροσωπεί και το ακουστικά διατυμπανίζει ο Αλέκος ο Κούγιας. Μην ασχολείστε πλέον με αυτόν τον τέλειο